Η σειρά Modern Warfare, βασισμένη στην επιτυχημένη συνταγή των σύγχρονων και φανταστικών σεναρίων, μας παρουσιάζει το νέο της μέλος, το Modern Warfare 3, σε ένα campaign με τους γνωστούς πρωταγωνιστές, γεμάτο ίντριγκες και προδοσίες. Λίγες ώρες μετά το εντυπωσιακό φινάλε του Call of Duty Modern Warfare 2, η αποκηρυγμένη ομάδα Task Force 141 αποκτάει ακόμα ένα μέλος, το οποίο θα αποτελέσει χαρακτήρα κλειδί σε όλη την υπόθεση και ακούει στο όνομα Yuri. Εκείνος, μαζί με τους Captain John Price, John McTavish και Nikolai, θα προσπαθήσουν να δώσουν ένα τέλος στα πολεμικά σχέδια του Vladimir Makarov. Κατά τη διάρκεια του σεναρίου, εκτός από την ομάδα των τεσσάρων, χειριζόμαστε και αρκετούς ακόμα στρατιώτες, βλέποντας τις εξελίξεις από τη δική τους οπτική γωνία. Για ακόμη μια φορά, οι Ρώσοι είναι οι κακοί της υπόθεσης και ετοιμάζονται να κάνουν επίθεση τόσο στην Αμερική όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ξεκινώντας το Modern Warfare 3, συναντάμε τρία modes: το κυρίως campaign, το special ops με αποστολές για solo ή co-op και το multiplayer. Το campaign διαθέτει 4 επίπεδα δυσκολίας και οι περισσότερες αποστολές έχουν να κάνουν με τις επιχειρήσεις των Ρώσων και την εξόντωση του Μάκαροφ. Ο χειρισμός ακολουθεί τα πρότυπα των προηγούμενων τίτλων της σειράς Modern Warfare, αυτή τη φορά με διαφορετικό πλήκτρο για crouch και prone, ώστε να μπορούμε να ξαπλώσουμε στο έδαφος χωρίς να έχουμε γονατίσει. Η τεχνητή νοημοσύνη των αντιπάλων λειτουργεί άρτια και σχεδόν πάντα γνωρίζουν το σημείο που βρισκόμαστε. Πρόκειται για καλά εκπαιδευμένους στρατιώτες με πολύ καλό σημάδι που δεν διστάζουν να εκτοξεύουν συνεχώς κυροβομβίδες. Στο οπλοστάσιο του Modern Warfare 3 υπάρχουν περισσότερα από 40 όπλα τα οποία χρησιμοποιούν οι αμερικανικές και οι ρωσικές δυνάμεις στον πόλεμο με μεγάλη ποικιλία από πολυβόλα και snipers, ενώ δεν λείπουν και τα τηλεκατευθυνόμενα οχήματα τα οποία χειριζόμαστε μέσω laptop. Η συνολική διάρκεια του campaign είναι μόλις 4,5 με 5 ώρες, ενώ την κατάσταση έρχονται να σώσουν οι επιπλέον αποστολές του Special Ops, στο οποίο συναντάμε για πρώτη φορά το Survival Mode, όπου καλούμαστε να τα βγάλουμε πέρα ενάντια σε κύματα ηθρών, τα οποία ολοένα και αυξάνονται σε δυσκολία. Σε κάθε αποστολή του Survival ξεκινάμε με ένα πιστόλι και σκοτώνοντας τους αντιπάλους μαζεύουμε χρήματα για να αναβαθμίσουμε τον οπλισμό μας. Το συγκεκριμένο mod είναι η καλύτερη προοπτική προπόνησης καθώς δεν υπάρχουν σημεία κάλυψης και απαιτείται διαρκώς κίνηση ώστε να αποφεύγουμε και να εξολοθρεύουμε τους πολυάριθμους εχθρούς μας. Το multiplayer είναι ελαφρώς αλλαγμένο σε σχέση με τα προηγούμενα Call of Duty. Τα kill streaks έχουν δώσει τη θέση τους στα point streaks, τα οποία μας ανταμείβουν για όλες μας τις πράξεις και οι πόντοι μας αυξάνονται είτε σκοτώνοντας παίκτες της αντίπαλης ομάδας είτε όταν βάζουμε βόμβες. Υπάρχουν τρεις διαθέσιμες κλάσεις: η Assault, η Support και η Specialist, οι οποίες ανάλογα με τους πόντους που πετυχαίνουμε προσθέτουν και τα ανάλογα bonus. Στην Assault μπορούμε να τρέχουμε με πλάγια βήματα και να αποκτούμε καλύτερο εξοπλισμό. Στη Support δεχόμαστε βοήθεια από αέρος και η Specialist μας δίνει ένα perk για κάθε 2 kills. Τα νέα perks αφορούν κυρίως το σημάδι και τον εντοπισμό κάποιου στο χάρτη. Έτσι μπορούμε να κινούμαστε ταχύτατα ενώ σημαδεύουμε, όπως επίσης να μην είμαστε ανιχνεύσιμοι στα ραντάρ των αντιπάλων. Στα κλασικά multiplayer modes Deathmatch, Search and Destroy και Capture the Flag προσθέθηκαν τα Kill Confirmed και Team Defender. Στο Kill Confirmed συλλέγουμε τα στρατιωτικά dogtags από τα πτώματα των εχθρών, ενώ το Team Defender είναι κάτι σαν το Capture the Flag με τη διαφορά ότι η ομάδα που έχει τη σημαία στην κατοχή της σημειώνει διπλά kill σε σχέση με την αντίπαλη. Επιπλέον προσθέθηκαν 6 ακόμα modes στα private matches τα οποία μπορούμε να παίξουμε παρέα με τους φίλους μας. Στο Infection, ο μολυσμένος παίκτης προσπαθεί να σκοτώσει τους υπόλοιπους και να τους πάρει στην ομάδα του. Στο Drop Zone, η αποστολή μας είναι να αποκτήσουμε τα πακέτα εξοπλισμού που πέφτουν στη ζώνη προσγείωσης. Με το Gun Game πρέπει να σκοτώσουμε με κάθε πιθανό όπλο και στο One in the Chamber κερδίζουμε πυρομαχικά όταν σκοτώνουμε τους αντιπάλους μας. Τέλος, στο Team Juggernaut χρησιμοποιούμε τον βαριά οπλισμένο στρατιώτη για να σκοτώσουμε τους εχθρούς μας, ενώ στο απλό Juggernaut στόχος μας είναι να το σκοτώσουμε και να αποκτήσουμε τη στολή του. Συνολικά υπάρχουν 16 χάρτες όπου μπορούμε να αναμετρηθούμε με τους φίλους μας, ενώ υπάρχει η δυνατότητα split screen τόσο στο online όσο και στο special ops. Η συνδρομητική υπηρεσία Call of Duty Elite απευθύνεται στους πιο απαιτητικούς gamers και μέσω αυτής μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα στατιστικά μας, όπως τα kills, τη συχνότητα θανάτου, μέχρι και τα σημεία του χάρτη στα οποία έχουμε τραυματιστεί θανάσιμα. Στον οπτικό τομέα, η Sledgehammer Games έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Το frame rate κυμαίνεται σε πολύ υψηλά επίπεδα, χάρη στην τεχνολογία της Modern Warfare 3 Engine, η οποία θυσιάζει την ανάλυση των textures στους χαρακτήρες και τα αντικείμενα, παράγοντας έτσι ένα περιβάλλον με συμπαθητικό σχεδιασμό και δυναμικούς φωτισμούς. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στις λεπτομέρειες των προσώπων των πρωταγωνιστών, όπως επίσης και στα οπτικά εφέ, είτε πρόκειται για καιρικά φαινόμενα, ομίχλη ή βροχή, είτε για εφέ καταστροφής κτηρίων.
Εκπληκτικός είναι και ο σχεδιασμός που έχει γίνει στο Ragdoll, όπου όταν κάποιος στρατιώτης πέσει κάτω, δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι έχει πεθάνει. Έτσι θα βρεθούμε πολλές φορές αντιμέτωποι με αιμόφρικτους εχθρούς, οι οποίοι εξακολουθούν και πυροβολούν παρόλα τα τραύματά τους. Η Infinity Ward έχει να υπερηφανεύεται και πάλι για το voice acting του τίτλου, με τους ίδιους ηθοποιούς να ερμηνεύουν τις φωνές των πρωταγωνιστών, ενώ η μουσική υπόκρουση έχει πάντοτε το σωστό τόνο σε στιγμές με μεγάλες εντάσεις. Τελικά η Activision μας παρουσίασε έναν τίτλο αντάξιο του ονόματος της σειράς με αρκετά μικρό campaign αλλά με πλούσιο online mode το οποίο καλύπτει και τους πιο απαιτητικούς.